Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη δεύτερη ομιλία της ημέρας και θα καλωσορίσω στην παρέα μας το Γιώργο, όπου θα μας μιλήσει, θα μας κάνει μια εισαγωγή για πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το messaging αρχιτεκτονικές και συγκεκριμένα το Service Bus στο Azure. Γιώργο, καλώς ήρθες. Μπορείς να μοιραστείς το Καλησπέρα σας. Σου. Το desktop φαντάζομαι φαίνεται. Ναι, ναι. Λοιπόν. Βλέπουμε κιόλας, οπότε ξεκινά. Σε ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας στο σημερινό event. Σήμερα και εγώ με τη σειρά μου θα μιλήσω για ένα θέμα το οποίο το τελευταίο διάστημα έτυχε να ασχοληθώ αρκετά και μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον και αυτό είναι το service bus που θα δούμε κάποια βασικά κομμάτια του, αλλά θα το δούμε όχι από τη σκοπιά τόσο πολύ του developer, γιατί δεν είμαι developer, έχω απλά κάποιες γνώσεις. Θα το δούμε από την άποψη του architect που χρειάζεται να κάνει κάποιο integration για να προχωρήσει μια δουλειά. Λοιπόν, ένα λεπτάκι λίγο για να ξεκινήσουμε λίγο και την παρουσίαση. Okay, λοιπόν, λίγα λόγια για εμένα. Είμαι ο Γιώργος ο Γραμματικός, είμαι από Θεσσαλονίκη, είμαι Microsoft Azure MVP. Επίσης, έχω ένα προσωπικό blog, το Cloud of Zone, και ασχολούμαι αρκετά με το Microsoft Community Wiki, όπου είμαι και στο Council εκεί πέρα, οπότε ασχολούμαι ενεργά με όλα αυτά. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτάκι. Λοιπόν, ας δούμε λίγο για αρχή τι προσφέρει η Microsoft σε ό,τι αφορά τα messaging services, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι μόνο το Service Bus. Έχουμε λοιπόν το Azure Relay. Λοιπόν, τι είναι το Azure Relay? Ουσιαστικά είναι ένα service το οποίο μας επιτρέπει να on-premise υπηρεσίες που έχουμε να έχουν μία ασφαλή πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες που φιλοξενούνται, που βρίσκονται στο Azure. Λοιπόν, φυσικά είναι encrypted αυτή η σύνδεση. Λοιπόν, ας περάσουμε και τι άλλο. Λοιπόν, και το επίσης, με συγχωρείτε, επίσης αυτή η σύνδεση γίνεται με TCP. Okay. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο που είναι το storage queue. Λοιπόν, ουσιαστικά το service αυτό μας επιτρέπει να αποθηκεύουμε έναν μεγάλο αριθμό μηνυμάτων. Στα μηνύματα αυτά μπορούμε να έχουμε πρόσβαση με HTTP ή HTTPS calls από οπουδήποτε στον κόσμο. Είναι μία φτηνή λύση, ας πούμε, γιατί πληρώνουμε ό,τι χρειαζόμαστε στις περισσότερες cloud υπηρεσίες. Έτσι, και επίσης είναι compliance με αρκετά certifications, όπως το ISO, το CSA. Εντάξει, όλα αυτά τα certifications δεν είναι για Ευρώπη, είναι για όλο τον κόσμο, αλλά τα ανέφερα για να υπάρχουν σαν αρχείο. Λοιπόν, το τρίτο service είναι το Event Hub, όπου το service αυτό ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί για να μπορούμε να κάνουμε διαχείριση όχι απλά χιλιάδων, εκατομμυρίων μηνυμάτων το δευτερόλεπτο. Είναι μια υπηρεσία η οποία μας δίνει την δυνατότητα να μπορέσουμε να κουμπώσουμε κάποιες IoT υπηρεσίες για να πάρουμε κάποια αποτελέσματα. Λοιπόν, το επόμενο το service είναι το Event Grid,
όπου το Invent Green τι μας κάνει, είναι ένα service το οποίο μας δίνει την δυνατότητα να χτίζουμε κάποια applications τα οποία αφορούν events κάποιων άλλων υπηρεσιών στο Azure. Λοιπόν, όπως κάποια blob storage, IoT hubs, resource groups, Azure subscriptions και από αυτά τα τέσσερα που σας έχω αναφέρει μέχρι στιγμής είναι ένα από αυτά τα οποία τα έτυχε να το χρησιμοποιήσω και με διευκόλυναν πάρα πολύ στο να κάνω ένα automation, να δημιουργήσω δηλαδή μια αυτοματοποίηση στο γραφείο. Η αυτοματοποίηση αυτή σαν ιδέα θα σας την πω. Ουσιαστικά φανταστείτε ότι έχουμε ένα τμήμα development και θέλουν κάποιοι προγραμματιστές εκεί πέρα να ανοίξουν VMs. Φυσικά οι περισσότεροι προγραμματιστές δεν ξέρουν, δεν δίνουν σημασία στο size του virtual machine. Οπότε έχω κάνει ένα logic app το οποίο μιλάει με το event grid και όταν δημιουργείται ένα virtual machine πηγαίνει, ελέγχει το size που έχει το VM και τρέχω ένα PowerShell το οποίο κατεβάζει το size του virtual machine, με συγχωρείτε, στο size το οποίο θέλω εγώ. Ένα φθηνό δηλαδή, γιατί εντάξει, ένα developer τι να το χρειάζεται τώρα. Λοιπόν, επίσης τα πρώτα 100.000 operations είναι δωρεάν. Είναι πάρα πολύ καλό, γι' αυτό σας το τονίζω λίγο. Τώρα, πάμε στο κυρίω service, για το οποίο θα ασχοληθούμε περαιτέρω στη σημερινή παρουσίαση. Λοιπόν, το Service Bus. Το Service Bus είναι ουσιαστικά, είναι ένα cloud service και αυτό. Μας επιτρέπει να στέλνουμε ασύγχρονα μηνύματα μεταξύ διαφόρων συστημάτων, τα οποία μπορεί να είναι άγνωστα μεταξύ τους, να μην ξέρουν καν ότι υπάρχουν. Απλά το ένα το σύστημα να στέλνει κάποιο μήνυμα στο Service Bus, το άλλο το σύστημα να ακούει και να παρακολουθεί τα topics ή τα queues. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια, για αυτά θα τα αναλύσουμε. Να παρακολουθεί λοιπόν τα topics ή τα queues στο Service Bus και να δει εάν υπάρχει κάποιο μήνυμα, να το τραβήξει, να το πάρει και να προχωρήσει όλες τις υπόλοιπες ενέργειες που πρέπει να κάνει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα, πού θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις messaging υπηρεσίες στην πραγματική ζωή? Φυσικά στον χώρο της υγείας θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο application το οποίο αφορά το χώρο της υγείας. Οικονομικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα θα μπορούσαμε μια τράπεζα. Λοιπόν, τα logistics, οι τηλεπικοινωνίες και φυσικά ο δημόσιος τομέας. Λοιπόν, υπηρεσίες λοιπόν του δημοσίου τομέα. Όπως φαντάζεστε, οι υπηρεσίες messaging είναι γενικά στη ζωή μας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα περισσότερα applications τα οποία χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, τώρα, ας δούμε λίγο τον Service Bus. Όπως είπα νωρίτερα, το Service Bus είναι ένα cloud service το οποίο επιτρέπει να στέλνουμε ασύγχρονα τα μηνύματα μεταξύ των συστημάτων. Ένα Service Bus είναι το Azure Service Bus είναι platform as a service, αλλά ή μπορούμε να το πούμε και messaging as a service, δηλαδή μια υπηρεσία η οποία αφορά μηνύματα και όντως αυτό κάνει. Τώρα, πώς δομείται ένα Service Bus όταν πηγαίνουμε και δημιουργούμε, όταν ανοίγουμε ένα καινούριο Service Bus στο Azure? Ουσιαστικά τι κάνουμε, δημιουργούμε ένα namespace. Λοιπόν, το namespace μπορούμε να το φανταστούμε απλά σαν ένα container στο οποίο μέσα περιέχονται queues ή topics.
Κάτω από τα topics έχουμε και τα subscriptions. Λοιπόν, τώρα πιο συγκεκριμένα, ένα queue. Μέσα σε ένα queue αποθηκεύονται φυσικά τα μηνύματά μας. Στην περίπτωση που έχουμε ένα queue, και θα το δείξω με ένα διάγραμμα παρακάτω, έχουμε έναν sender και έναν receiver. Οι δυο τους λοιπόν έχουν μία ασύγχρονη επικοινωνία. Αυτός που είναι ο sender, ο αποστολέας λοιπόν, στέλνει ένα μήνυμα στο queue. Ο retriever, ο παραλήπτης, παρακολουθεί το queue για νέα μηνύματα και εφόσον υπάρξει κάποιο νέο μήνυμα, το παίρνει. Τα topics είναι παρόμοια με τα queues. Η κυριότερη διαφορά έγκυται στο γεγονός ότι ένα topics, κάτω από ένα topic, μπορούμε να έχουμε πάρα πολλά subscriptions. Αυτό το μοντέλο είναι και γνωστό σαν ως publisher. Έχουμε ένα publisher και πολλούς subscribers. Από ένα publisher δηλαδή μπορούν να σταλούν μηνύματα τα οποία μπορούν να παραληφθούν από έναν ή περισσότερους subscribers. Λοιπόν, επίσης για τους subscribers μπορούμε να ορίσουμε κάποια SQL φίλτρα. Θα δείξω ένα παράδειγμα αργότερα στο demo για να με βάση αυτό το φίλτρο κάθε subscriber να παίρνει το μήνυμα το οποίο αυτός χρειάζεται και όχι όλα τα μηνύματα. Τα πρωτόκολλα τα οποία υποστηρίζει ο Azure Service Bus, αυτή η υπηρεσία, είναι το AMQP, το Advanced Message Queuing Protocol, το Service Bus Messaging Protocol και φυσικά HTTP και HTTPS. Τα details από κάτω δεν υπάρχει λόγος να τα αναφέρω. Το presentation τους άλλους θα το πάρετε μετά, οπότε μπορείτε να τα έχετε συγκεντρωμένα. Λοιπόν, ας αναφέρω λίγο πολύ επιγραμματικά τον Enterprise, τι είναι Enterprise Service Bus. Πολύ ωραίος ορισμός που μας δίνει εδώ πέρα το Wikipedia. Πολύ ωραίο το διάγραμμα. Με απλά λόγια λοιπόν, Enterprise Service Bus είναι, ας φανταστούμε, δύο συστήματα. Το ένα το σύστημά μας παίζει on-premise, παραδείγματος χάρη ένα Dynamics. Και έχουμε και ένα άλλο σύστημα το οποίο γίνεται hosting στο cloud, ας πούμε το Business Central. Και θέλουμε αυτά τα δύο τα συστήματα να επικοινωνούν μεταξύ τους. Λοιπόν, βάζουμε έναν Service Bus στη μέση μεταξύ αυτών των δύο συστημάτων και έχουμε μία Enterprise επικοινωνία μεταξύ των δύο συστημάτων. Λοιπόν, ας δούμε λίγο τώρα το Service Bus Queue. Τι μπορούμε να, πώς ουσιαστικά δουλεύει. Στα αριστερά μας βλέπουμε ένα message sender, το οποίο μπορεί να είναι ένα web application, μπορεί να είναι ένα mobile application, μπορεί να είναι κάποιο service. Και ουσιαστικά ένας εκ των τριών μπορεί να στέλνει κάποια μηνύματα σε ένα queue. Λοιπόν, τα μηνύματα αυτά πηγαίνουν στο queue και έχουμε έναν receiver, το οποίο μπορεί να είναι ένα service ή κάποιο application, το οποίο παραλαμβάνει το μήνυμα και από τη στιγμή που προφανώς θα έχουμε ορίσει αυτό το service, το application, να κάνει κάποιες ενέργειες, να τελεί κάποιες ενέργειες, με το που παραλαμβάνει το μήνυμα, κάνει τα δικά του. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε point-to-point messaging σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, στο queue και φυσικά έχουμε FIFO processing, είναι first in, first out. Δεν αλλάζει κάτι εδώ. Τώρα, πάμε στα topics με τα subscriptions. Κάτω από κάθε topic υπάρχει και ένα subscription, όπως βλέπετε εδώ στο διάγραμμα που έχω κάνει. Έχουμε πάλι τους αποστολείς, μπορεί να είναι web app, mobile app, service app.
Έχουμε στην μέση ένα Service Bus Namespace, όπου κάτω από αυτό υπάρχει ένα topic και έχουμε τρία subscriptions. Αυτά τα τρία subscriptions μιλάνε το κάθε ένα από αυτά, μάλλον ακούει σε κάθε ένα από αυτά τα subscriptions ένα ξεχωριστό service ή application. Οπότε, ας πούμε ότι στέλνουμε ένα μήνυμα το οποίο αφορά το application 1, έφυγε, πήγε το mail, το μήνυμά μας έφυγε από το web app, πήγε στο topic, από εκεί στο subscription 1, ποιος ακούει σε αυτό το subscription, το application ή το service 1. Οπότε παρέλαβε το μήνυμα, αντίστοιχα με ένα δεύτερο application και με ένα τρίτο application από το subscription 3. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση του topics και των topics με τα subscription έχουμε publishers και subscribers, όπως καταλαβαίνετε. Και τα μηνύματα, το έχουμε ήδη πει, στέλνονται από τα topic στο topic και παραλαμβάνονται στα subscriptions και από τα subscriptions μετά το κάθε application που ενδιαφέρει, το παραλαμβάνει. Λοιπόν, τώρα, λίγα λόγια για τις τιμές, τα tiers ουσιαστικά που έχουμε, τα sizes. Έχουμε τα basic, έχουμε ένα basic, έχουμε standard και premium. Το basic είναι το πολύ απλό, το οποίο μας δίνει απλά queues, όπως βλέπετε. Στο standard έχουμε queues και topics. Και στα premium έχουμε... Και τι δεν έχουμε, θα έλεγε κανείς. Έχουμε τα πάντα. Επίσης, δεν το βλέπω να αναφέρεται σε αυτό το screen, δυστυχώς. Θα σας το πω εγώ. Υπάρχει δυνατότητα για να έχουμε high availability στο premium, για να είναι πιο safe το service bus μας. Λοιπόν, πού είμαστε... Εδώ σας έχω σε αυτό το πινακάκι, δεν νομίζω να χρειάζεται. Θα το δείτε, δεν υπάρχει λόγος να μπω σε λεπτομέρειες και να χάσω χρόνο από το demo. Έχω κάνει ένα πινακάκι, φυσικά με πληροφόρηση που έχω συγκεντρώσει από τα docs της Microsoft, για κάθε tier ξεχωριστά, τι είναι διαθέσιμο, τι feature είναι διαθέσιμο και τι όχι. Πολύ χρήσιμο. Τώρα, για τα advanced features, τα οποία βλέπουμε εδώ, θα ήθελα λίγο να σας εξηγήσω λίγο περισσότερο τι ισχύει για το καθένα από αυτά, με λίγα λόγια. Λοιπόν, μέσα από τις sessions, τα sessions ουσιαστικά βοηθούν στο να μας εγγυούνται να ότι θα, το μήνυμά μας είναι... θα έχει τη σωστή ταξινόμηση, δηλαδή θα δουλεύει όπως δουλεύει σε ένα queue, first in, first out. Τα sessions θα μπορούμε να τα ενεργοποιήσουμε ή να μην τα ενεργοποιήσουμε. Θα δούμε αργότερα στο demo πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ουσιαστικά είναι το ordering. Τα sessions βοηθούν στο ordering των μηνυμάτων. Το duplicate detection. Σε περίπτωση που κάποιο application στέλνει κάποιο μήνυμα περισσότερες από μία φορές, υπάρχει δυνατότητα να το απορρίψουμε. Έτσι, αυτό μας βοηθάει φυσικά, έτσι, καταλαβαίνετε, στο να μην έχουμε διπλά και τριπλά μηνύματα, τα μηνύματά μας να είναι μοναδικά. Το message deferral. Όταν κάποιο queue ή κάποιο topic subscription δέχεται κάποιο μήνυμα, όμως για κάποιους λόγους οι οποίοι ορίζονται από το application δεν είναι δυνατή η άμεση επεξεργασία του και πρέπει να αναβληθεί για ένα χρονικό διάστημα, υπάρχει δυνατότητα να παραμείνει στο queue και να επεξεργαστεί σε δεύτερο χρόνο. Τέταρτο, το dead lettering. Ουσιαστικά έχουμε το dead letter queue, στο οποίο
στο οποίο κρατούνται, μεταφέρονται, με συγχωρείτε, μεταφέρονται τα μηνύματα τα οποία για κάποιον λόγο δεν μπορούν να παραδοθούν σε κάποιον receiver. Έχουμε το message expiration, όπου εδώ ορίζουμε τη χρονική διάρκεια ζωής ενός μηνύματος, έτσι. Το batching επιτρέπει σε κάποιο QE topic την καθυστέρηση, ουσιαστικά καθυστερεί την αποστολή κάποιων μηνυμάτων για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, χρονική περίοδο. Και εάν το application στείλει έναν συγκεκριμένο αριθμό μηνυμάτων για αυτή την χρονική στιγμή, τότε συγκεντρώνονται όλα αυτά τα μηνύματα και αποστέλλονται σαν ένα batch. Έχουμε το schedule delivery, με το οποίο μπορούμε να ρυθμίσουμε εμείς, να προγραμματίσουμε εμείς το πότε θέλουμε να φύγουν τα μηνύματά μας. Έτσι, μπορεί να θέλουμε, ας πούμε, να έχουμε στείλει στο service bus τα μηνύματά μας και μπορεί να θέλουμε να φύγουν μετά από μισή ώρα, μετά από μία ώρα και ούτω καθεξής. Το auto forwarding, αυτό το feature μας επιτρέπει ουσιαστικά να κάνουμε forward ένα μήνυμα το οποίο πηγαίνει σε κάποιο στο topic νούμερο 1, να γίνει forward αυτόματα και σε ένα δεύτερο topic, το topic νούμερο 2. Τα filtering and actions είναι πάρα πολύ σημαντικά, τουλάχιστον για μένα, με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτή την υλοποίηση που έκανα. Με αυτά τα φίλτρα, ο subscriber μπορεί να φιλτράρει το μήνυμα που λαμβάνει από το topic με βάση κάποιο θέμα. Στο demo θα το δούμε πιο αναλυτικά. Και μπορούμε, νομίζω, να προχωρήσουμε στο επόμενο slide. Πάμε. Okay, λοιπόν. Ποια είναι τα εργαλεία με τα οποία μπορούμε να διαχειριστούμε τον Service Bus? Υπάρχουν και άλλα, απλά έχω βάλει αυτά με τα οποία έχω ασχοληθεί εγώ, δεν έχω ασχοληθεί με κάτι άλλο. Φυσικά μέσα από το Azure Portal, μέσα από το Visual Studio, όπου θα δείξουμε και πώς μπορούμε να κάνουμε deploy ένα namespace, ένα Service Bus namespace με ένα Q, νομίζω, ή topic. Θα δούμε, μπορούμε να το επιλέξουμε εκείνη τη στιγμή. Μέσα από το Visual Studio Code φυσικά και με ένα third party tool, το Service Bus Explorer, το οποίο μπορούμε να το κατεβάσουμε, είναι δωρεάν και μπορούμε να το κατεβάσουμε από το GitHub. Τώρα, τι θα πρέπει, με βάση την εμπειρία που είχα εγώ με το Service Bus, με τη χρήση του Service Bus, τι θα μπορούσαμε, ας πούμε, να έχουμε στο μυαλό μας. Να σκεφτούμε πριν αποφασίσουμε την έκδοση του SDK το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε. Στο επόμενο slide θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό. Σαν best practice στα documents της Microsoft έχω δει ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε το AMQP, το πρωτόκολλο. Επίσης, να παίζουμε με concurrent operations, θα δούμε στη συνέχεια, και να χρησιμοποιούμε πολλαπλά queues και topics. Τώρα, γιατί να χρησιμοποιούμε, γιατί να επιλέξουμε, θα πρέπει να σκεφτούμε μάλλον, να επιλέξουμε τη σωστή έκδοση για το SDK. Όπως βλέπετε σε αυτό το slide, υπάρχει ένα παλιό SDK και υπάρχει και ένα καινούριο SDK. Το παλιό είναι το windows-azure.servicebus και το καινούριο είναι το microsoft.azure.servicebus. Λοιπόν, εδώ κάτω, όπως βλέπετε, έχω κάποια bullet points στα οποία μπορείτε να δείτε ποιες είναι οι διαφορές, τι προσφέρει βασικά το κάθε ένα από τα δύο και με βάση τις ανάγκες που έχετε να κάνετε τη σωστή επιλογή για το δικό σας application. Λοιπόν, τα concurrent operations. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό είναι
πολύ απλό. Έχω και δύο παραδείγματα εδώ πέρα κώδικα. Φυσικά μας βοηθούν, τα κοκάρια του operation βοηθούν ουσιαστικά στην ταχύτητα, έτσι, στην εξοικονόμηση χρόνου σε ό,τι αφορά την εκτέλεση διαφόρων ενεργειών. Γιατί να χρησιμοποιούμε multiple, πολλαπλά queues και topics? Γιατί εάν δεν γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Εγώ στην περίπτωση, παράδειγμα, σε αυτό το project που είχα να κάνω, σε αυτό το integration, δεν γνώριζα τον αριθμό των entities, των πινάκων, ας πούμε, που θα μπορούσα, που έπρεπε να υπάρχουν. Οπότε, για αυτή την περίπτωση, επέλεξα να χρησιμοποιήσω topics και μέσα σε αυτά τα topics να ανοίξω κάποια subscriptions. Έχω ένα σχήμα εδώ, έχω δημιουργήσει ένα σχήμα, το οποίο ελπίζω να σας βοηθήσει στο να κατανοήσετε για ποιο λόγο να το κάνουμε αυτό. Έχουμε, φανταστείτε ότι έχουμε κάποιο web application, ένα ξενοδοχειακό πρόγραμμα, και έχουμε ένα topic, μόνο ένα topic, στο οποίο έχουμε τις παραγγελίες. Οπότε, μέσα σε αυτό το topic, στο οποίο καταλήγουν όλες οι παραγγελίες, θέλουμε να έχουμε παραγγελίες για το ρεστοράν, για το μπαρ και για το τμήμα του σπα και το χαμάμ. Οπότε, με ένα topic έχουμε λύσει το θέμα μας, κάτω από το topic έχουμε πολλά subscription. Αν αυτό γινόταν με queues, θα είχαμε 3 διαφορετικά queues, δεν θα διευκόλυνε τόσο πολύ το σχεδιασμό. Λοιπόν, και αφού τελείωσα και με αυτό, ας περάσουμε στο demo. Λοιπόν, δώστε μου λίγο χρόνο. Πάμε. Minimize. Okay. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, εδώ. Ανοίγω πρώτα το Visual Studio. Λοιπόν, σε αυτό το πρώτο το κομμάτι του demo, ας τα σβήσω αυτά, θα δημιουργήσουμε ένα καινούργιο project. Θα κάνουμε deploy από το Visual Studio έναν Azure Service Bus. Λοιπόν, okay. Ωραία. Εδώ πέρα στα αριστερά μας επιλέγουμε Cloud, επιλέγουμε Azure Resource Group, κάνουμε κλικ στο OK. Ωραία. Τώρα εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλά templates. Περιμένουμε λίγο να φορτώσει. Υπάρχουν πάρα πολλά templates στο GitHub, τα οποία μας διευκολύνουν να το κάνουμε αυτό. Ας κάνουμε μία αναζήτηση. Ακόμα φορτώνει, οπότε ψιλοκολλάει. Με συγχωρείτε γι' αυτό. Λοιπόν, ωραία. Εδώ είμαστε. Ας πούμε ότι θα κάνουμε ένα service bus με ένα topic και ένα subscription. Κάνουμε click OK. Λοιπόν. Και εδώ πέρα στα αριστερά βλέπετε ότι έχουμε το Azure Deploy JSON και το Azure. Ναι. Έχουμε μία ερώτηση. Αν διάλεξες .NET Framework 4.6.1 on purpose. Για το δικό μου το
για το δικό μου το σενάριο, δεν έγραψα καν κώδικα. Απλά χρησιμοποίησα εδώ πέρα αυτό το template που βλέπετε εδώ, γιατί έπαιξα με logic apps. Δηλαδή, ουσιαστικά έκανα ένα enterprise integration με ένα Dynamics και ένα Business Central και έβαλα στη μέση τον Service Bus και όλο αυτό στήθηκε πάνω σε logic apps. Οπότε δεν χρειάστηκε να γράψω κώδικα. Δεν ξέρω, Κώστα, είναι... Δυστυχώς δεν μπόρεσα να τον απαντήσω τον άνθρωπο. Εντάξει, απλά δεν χρησιμοποίησα. Ναι, ήταν, ωραία, λοιπόν. Τώρα, αν θέλουμε να κάνουμε deploy εδώ πέρα, το Service Bus, λοιπόν, ας πάμε, ας γράψουμε... μπορούμε να γράψουμε εδώ πέρα το όνομα του namespace, το topic name και το subscription name ή να έρθουμε εδώ, να πούμε θέλω να κάνω deploy, να επιλέξουμε το σωστό subscription. Συγγνώμη για την αγωνία. Okay. Λοιπόν, ας επιλέξουμε αυτό εδώ το resource group, το οποίο είναι ήδη έτοιμο. Έχουμε το deploy template, έχουμε το template parameters file, κάνουμε edit παραμέτρους. Τώρα, ας ελπίσουμε αυτό το namespace να μην υπάρχει, δεν νομίζω να υπάρχει. Ας πούμε το topic name, ας το πούμε topic 01 και το subscription 01. Το κάνουμε save. Έχει αποθηκευτεί και στο αρχείο των παραμέτρων. Θα μπορούσαμε να γράψουμε και εδώ πέρα τις παραμέτρους πάνω στο αρχείο, ότι είναι πιο εύκολο για τον καθένα. Και θα, με το που πατήσουμε το deploy, θα ξεκινήσει να εκτελείται εδώ πέρα το deploy Dash Azure Resource Groups, το parcel, το αρχείο. Ας κάνουμε deploy. Δεν νομίζω να αρχίσει. Λοιπόν, ποιο account πήγε. Φυσικά, λοιπόν. Και φυσικά, λοιπόν, τα credentials δεν είναι. Τι ώρα είναι, μια παρά 20. Λοιπόν, σε κανονικές συνθήκες, βλέπετε το πρόβλημα εδώ πέρα δεν είναι, είναι τα credentials. Τώρα προφανώς δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μου το βάλε. Χθες έπαιξε κανονικά. Είναι η τύχη που έχουμε. Λοιπόν, ουσιαστικά δεν θέλει πολλά πράγματα. Επιλέγουμε το template από το GitHub. Μας έρχεται εδώ πέρα το template. Δεξί κλικ. Deploy, επιλέγουμε να το κάνουμε deploy, κάνουμε edit τις παραμέτρους. Θα σας το πάω λίγο πιο γρήγορα αυτό, με συγχωρείτε, για να μπορέσω να σας δείξω περισσότερα πράγματα, γιατί δεν θα προλάβω. Κάνουμε edit τις παραμέτρους, κάνουμε save, αποθηκεύονται στο αρχείο οι παράμετροι φυσικά που έχουμε βάλει, τα values, και πατάμε το κουμπί deploy και γίνεται deploy το service bus στο cloud. Λοιπόν, να κάνω ένα minimize. Λοιπόν, τι έχω... ας δούμε και από εδώ πέρα. Από εδώ πέρα λογικά θα μπορέσουμε να το κάνουμε deploy. Όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα service bus στο Azure, κάνουμε search service που θέλουμε. Είναι ένα service bus. Create. Να σας δώσουμε το namespace. Ωραία, δεν υπάρχει. Pricing tier, ας πούμε το standard. Το επόμενο είναι τα tags. Αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε tags, εντάξει δεν είναι υποχρεωτικό. Αλλά είναι καλά για να έχουμε σωστή οργάνωση και να μπορέσουμε να διαχειριστούμε σωστά το κόστος των resources, τα tags. Οπότε, ναι. Καλό θα ήταν να τα χρησιμοποιούμε.
Θα κάνει περίπου 1 με 2 λεπτάκια, δεν καθυστερεί αρκετά. Λοιπόν, ας προχωρήσω εγώ για να μην... Ας γίνει deploy, είδαμε πώς γίνεται deploy, που είμαστε. Λοιπόν, τώρα, για το demo, τι είχα κάνει. Είχα ετοιμάσει 3 logic apps, τα οποία... Το πρώτο, το logic app... όπως το βλέπετε εδώ... στέλνουμε ένα HTTP post request σε, σε αυτή τη διεύθυνση με τον postman. Έχω κάποιες πληροφορίες. Παίρνει το μήνυμα, αυτό το μηνυματάκι που στέλνουμε πάνω, το στέλνει σαν μήνυμα στο service bus, μέσα στο συγκεκριμένο το topic, το messages. Πάμε στο logic app νούμερο 2. Σε αυτή, σε αυτό, στο logic app 2, τι κάνουμε, έχουμε το topic subscription. Χρησιμοποιούμε το peak lock. Το peak lock ουσιαστικά σημαίνει ότι έρχεται το μήνυμα και μέχρι να τελειώσει την ανάγνωση του μηνύματος ο receiver, δεν μπορεί κανένας άλλος να το πάρει. Θα πρέπει να ολοκληρώσει αυτός την ανάγνωση του μηνύματος και μετά ο καθένας με τη σειρά του να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμα. Εντάχει αυτό σημαίνει. Παρσάρουμε το μήνυμα, τα properties ουσιαστικά του μηνύματος από το service bus. Έχουμε εδώ πέρα ένα condition. Έχω ορίσει, ας πούμε, το αν είναι equal το city, το field city με το value Θεσσαλονίκη, τότε είναι true, οπότε κάνει μια εγγραφή μέσα στο entity και κάνει complete και ολοκληρώνει το message. Ωραία, λοιπόν, και έχω και ένα τρίτο. Ουσιαστικά κάνει ό,τι κάνει και το δεύτερο. Απλά στο τρίτο θα προσπαθήσω να είχα ετοιμάσει ένα error εδώ πέρα. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό το Θεσσαλονίκη. Οκ, ας το κάνουμε λοιπόν ένα λεπτάκι. Το είχα κάνει για να μην μπορεί να κλείσει το μήνυμα. Ας στείλω ένα δοκιμαστικό. Για να δούμε να τρέξει. Send. Κώστα, πόσο χρόνο έχω περίπου, με συγχωρείς, γιατί βλέπω ότι έχουμε... Κώστα. Γιώργο, έχεις κανένα 10 λεπτά ακόμα, περίπου. Οκ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, okay, στείλαμε το μήνυμά μας. Okay, ήρθε το request εδώ. Ετοιμάσαμε το μήνυμά μας, το στείλαμε. Λοιπόν, τώρα αυτό θεωρητικά δεν πήγε εδώ. Στο δεύτερο δηλαδή, πρέπει να πήγε στο τρίτο. Στο τρίτο. Γιατί είναι κλειστό. Ναι, οκ. Okay. Ήταν disable, με συγχωρείτε. Λοιπόν, ας το τρέξουμε. Ας ανοίξω εδώ πέρα λίγο το Service Bus Explorer. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να δούμε τα μηνύματα. Send. Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα εδώ πέρα, όπως βλέπετε, στο Θεσσαλονίκη, το topic, και έχουμε ένα κανόνα, έτσι, ένα rule, το οποίο τι λέει, ότι, το μήνυμα που θα έρθει εάν στο field city περιλαμβάνει τη λέξη Θεσσαλονίκη, θα το πάρω εγώ, θα το διαβάσω εγώ. Οπότε, όπως είδατε, στο topic Athens δεν έχει πάει τίποτα, γιατί το rule που έχω βάλει εκεί και αφορά το city είναι Athens. Οπότε
Εάν έστελνα, για να δούμε, δεν το έχει διαχειριστεί ακόμα το μήνυμα, οπότε ας δούμε εδώ πέρα. Τις τελευταίες μέρες είχαν κάποιες καθυστερήσεις, αλλά οκ, okay, το έχουμε λοιπόν, νομίζω. Θεσσαλονίκη, οκ, okay, Θεσσαλονίκη. Απλά καθυστερεί. Θα έρθει το μήνυμά μας, όσο δεν φεύγει από το topic, κάποια στιγμή θα το διαβάσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις στο τελευταίο διάστημα. Περίπου ένα πεντάλεπτο για να προχωρήσει το μήνυμα. Και ουσιαστικά κάπως έτσι, με βάζοντας τέτοιους κανόνες, μπορούμε να ελέγχουμε και να κάνουμε έναν διαχωρισμό των μηνυμάτων στα topics και φυσικά στα μηνύματα που διαβάζει το κάθε application που έχουμε ξεχωριστά. Σας έδειξα πολύ ξαφνικά το Service Bus Explorer. Να σας πω λίγο πώς μπορούμε να κάνουμε connect και πώς μπορούμε να βρούμε τα στοιχεία σύνδεσης, πώς θα μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε connect εδώ πέρα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχουμε κάποιες επιλογές. Στην περίπτωσή μας θα χρησιμοποιήσουμε ένα connection string, το connection string για το συγκεκριμένο namespace, το οποίο μπορούμε να το βρούμε. Μπράβο Γιώργο, όχι στο Red Account, εδώ είμαστε. Εδώ, στο αριστερό μενού, Share Taxes Policies, Root Manager Share Taxes Keys. Έτσι, είναι το Primary Connection String, το οποίο το κάνουμε copy, το κάνουμε paste, μπορούμε να το κάνουμε save, ας το ονομάσω 01, για να υπάρχει, κάνουμε OK, έτσι. Και έχουμε access στο namespace. Βλέπουμε τα topics, βλέπουμε τα queues, έχουμε τα settings. Μπορούμε να πειράξουμε τα settings εδώ πέρα, ό,τι θέλουμε, έτσι, τα πάντα. Έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε τα μηνύματά μας. Το receive mode για την περίπτωση μου είναι peak, γιατί όπως είδατε είχα το peak lock επιλεγμένο. Κάνω OK. Το μήνυμά μου είναι εδώ. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε μηνύματα. Λοιπόν, τα μηνύματα που μπορούμε να στείλουμε σε ένα service bus μπορεί να είναι text, μπορεί να είναι JSON ή κάποιο XML αρχείο. Αυτό το συγκεκριμένο, εντάξει, είναι JSON. Μπορούμε να το στείλουμε, να κάνουμε ένα start. Έτσι, και να στείλουμε ένα μήνυμα για αυτό πιο πολύ για σκοπούς. Για σκοπούς testing, έτσι. Λοιπόν, το κλείνουμε. Έχει ένα λεπτάκι λίγο να δω. Εάν έτρεξε. Έλα. Και υπάρχει ακόμα, όχι. Λοιπόν, εκτός και αν έκανα τα τεστ με αυτό το Logic App. Ναι, ok. Ωραία, ήρθε εδώ πέρα. Λοιπόν, να το κάνω disable. Με συγχωρείτε. Live είμαστε, συμβαίνουν αυτά. Ξαναστείλω. Να προσέχετε πάρα πολύ τα Logic Apps, αν έχετε περισσότερα από ένα παρόμοια Logic Apps. Να τα προσέχετε να κάνετε disable το ένα με το άλλο, γιατί μπερδεύονται και είναι όποιος πάρει πρώτος το μήνυμα. Λοιπόν, ας πάρει λίγο το χρόνο του. Γιώργο, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Να ολοκληρώνω, έτσι. Λοιπόν, θα δείξω ένα λεπτάκι λίγο το parcel το οποίο μπορούμε να τρέξουμε για να φτιάξουμε τα rules. Έτσι, πώς μπορούμε να φτιάξουμε rules. Τι unauthorized. Ναι, οκ.
Λοιπόν, okay. Το σκριπτάκι είναι αυτό, παίζει τώρα για ποιο λόγο μου βγάζει ότι είμαι authorized. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω, υποτίθεται ότι άνοιξα το Cloud Shell για να μην έχω τέτοια θέματα. Λοιπόν, χίλια συγγνώμη γι' αυτό. Επίσης μπορούμε να φτιάξουμε rules από εδώ πέρα, μπορούμε να κάνουμε delete rules, μπορούμε να κάνουμε add rules, με ό,τι φίλτρο θέλουμε, υπάρχει πολύ documentation στη Microsoft. Αυτά για μένα, αυτά από μένα μάλλον, έχω ολοκληρώσει, ζητώ συγγνώμη γιατί δεν κατάλαβα πώς πέρασε ο χρόνος, είχα μάλλον περισσότερα να δείξω, δεν σας έδειξε πάρα πολλά στο demo. Σας υπόσχομαι να κάνω ένα άλλο, κάποια άλλη παρουσίαση, στην οποία να έχω μόνο το demo, να σας δείξω περισσότερα πράγματα, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο να ψάξουμε περισσότερο για Service Bus, να ασχοληθούμε. Έχει πάρα πολλές, έχει απεριόριστες δυνατότητες και είναι το μέλλον. Αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σου για το Service Bus και για το πώς μπορούμε να κάνουμε integration με διάφορα services, χωρίς να χρειάζεται να γράψουμε πολύ κώδικα. Ναι, είναι αυτό το κομμάτι που με κάνει, γιατί όπως είπα δεν είναι το καλύτερο μου skill το development, οπότε με συγχωρείτε. Ωραία. Οπότε ακολουθεί ένα μικρό διαλυματάκι. Και στη συνέχεια ακολουθεί ο κύριος Κώστας Πάντος, το οποίο χαίρομαι πολύ που τον παρουσιάζω. Έτσι. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η παρουσίασή του. Οπότε επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Ευχαριστούμε πολύ.